η πρώτη κατοικία των ευάλωτων οικοκυριών δεν κινδυνεύει με πληστηριασμό μέχρι το τέλος του 2020. Τον Ιανουάριο του 2021, οι πιο αδύναμοι συμπολίτες μας θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο νέο κώδικα διευθέτησης οφειλών και δεύτερης ευκαιρίας που μέχρι τότε θα έχει ψηφιστεί. Τι σημαίνει αυτό, Κατερίνα? Λοιπόν, δηλαδή, ποιοι προστατεύονται μέχρι τέλος του έτους, ποιοι δεν προστατεύονται και τι γίνεται από το 2021, αναφορικά με την πρώτη κατοικία πάντα. Δεν υπάρχει αναστολή, να το πούμε ξεκάθαρα, για όλους τους πληστηριασμούς όπως ίσχυε μέχρι το τέλος του Ιούλιου και τον Αύγουστο, που έτσι κι αλλιώς βάσει του κώδικα πολιτικής δικονομίας δεν γίνονται πληστηριασμοί. Οι πληστηριασμοί ξεκίνησαν. Όμως ο Πρωθυπουργός αυτό που ανέφερε είναι ότι οι ευάλωτες ομάδες, οι ευάλωτοι συμπολίτες μας, μπορούν για να αποφύγουν τον πληστηριασμό να κάνουν μία αίτηση προς τις τράπεζες, στην οποία αίτηση θα ζητάνε την άρση του τραπεζικού τους απορρίτου, καθώς επίσης και του φορολογικού, και βάσει αυτού θα φαίνεται αν μπορούν να ενταχθούν στις ευάλωτες ομάδες. Τι σημαίνει αυτό πολύ απλά? Όσοι μπορούσαν να πάρουν το επίδομα στέγασης είναι αυτοί που θα ενταχθούν σε αυτή τη διαδικασία για να ανασταλεί ο πληστηριασμός τους μέχρι το τέλος της χρονιάς. Έχουν να φοβούνται όμως από την άρση του τραπεζικού τους? Μπαίνει η τράπεζα και ελέγχει την προσωπική τους περιουσία. Βεβαίως, η τράπεζα θα ελέγξει τα πάντα, τόσο την περιουσία τους, όσο ίσως κάποια αδήλωτα εισοδήματα που ίσως υπήρξαν, καθώς επίσης και τις τραπεζικές τους καταθέσεις. Άρα θα πρέπει να έχουν τα εξής εισοδήματα. Οι μονοπρόσωπα νοικοκυριά θα πρέπει να έχουν έως 7.000 ευρώ εισόδημα, που είναι πάρα πολύ χαμηλό. Έτσι. Το ανώτατο θα είναι 21.000 ευρώ. Όλη τους η περιουσία, μονοπρόσωπα 120.000 ευρώ, όταν μιλάμε για τρία παιδιά, 180.000 ευρώ. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολα τα κριτήρια. Φαίνεται ότι λίγοι δυστυχώς θα μπορέσουν να άρουν τη διαδικασία του πληστηριασμού. Αυτό που περίμενα εγώ να δω είναι ότι με το πλαίσιο γέφυρα, στο οποίο δίνεται η ευκαιρία να μπορούσε εξ οφίτσιο μόλις μπει κάποιος να αρθεί η διαδικασία του πληστηριασμού, αυτό δεν έγινε.